Έχουμε πιάσει λίγο τη συζήτηση και σχολιάζουμε τα αποτελέσματα των αγώνων των ποδοσφαιρικών. Εντάξει, είστε ικανοποιημένος φανταζόμαστε με το αποτέλεσμα. Καλημέρα πρώτα να πω. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σίγουρα ήταν το αποτέλεσμα και η εμφάνιση της Ομόνοιας πολύ καλές. Αλλά θα επαναλάβω αυτό που είχα πει εκτός αέρα. Είναι πολύ πρόωρο να μιλά κάποιος για πρωταθλητή. Είναι νομίζω ακόμα 9 δύσκολα παιχνίδια κατά την άποψή μου. Θα κριθούν πάρα πολλά. Η Ομόνοια δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Είναι νέα ομάδα όμως. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Φέτος παίζουν μαζί οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν άλλες ομάδες με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, όπως είναι το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας. Η Ανόρθωση δεν είναι κοντά. Η Ανόρθωση δεν θα την χαρακτηρίζα ως ομάδα με μεγάλη εμπειρία και εκείνη έφερε πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Να δούμε. Ελπίζω και εύχομαι να είναι πρώτη Ομόνοια, αλλά κανένας δεν μπορεί να είναι βεβαίως. Το θετικό είναι ότι μετά από 10 σχεδόν χρόνια η Ομόνοια είναι στην πρώτη θέση. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και βέβαια να πω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει οικονομική δυνατότητα να φέρεις ποδοσφαιριστές και προπονητή επίπεδου. Ναι, δεν είναι οποιοδήποτε άλλος ο λόγος. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει μεταφερθεί σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι όπως πριν 30 χρόνια που τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Και βεβαίως το θετικό που κρατάει όλος ο κόσμος είναι ότι έχει επιστρέψει και ο κόσμος της Ομόνοιας στο γήπεδο. Ναι, ελπίζω και εύχομαι να επιστρέψουν όλοι οι φίλαθλοι στα γήπεδα. Εντάξει, έχουν ληφθεί αποφάσεις που τους περιορίζουν βέβαια, αυτό με την κάρτα φιλάθλου. Πρέπει να βρεθεί τρόπο να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, τονίζω για ακόμα μια φορά ότι οι αθλητικοί χώροι πρέπει να είναι χώροι ψυχαγωγίας. Mm-hmm. Όχι των οποιονδήποτε, είτε πολιτικών είτε οποιοδήποτε άλλων αντιπαραθέσεων. Μάλιστα. Ωραία, κάναμε και το σχόλιο μας στο ποδόσφαιρο. Να πάμε όμως και στην πολιτική επικαιρότητα και να δούμε τι γίνεται με το κλείσιμο των οδοφαρμάτων, το οποίο συνεχίζεται. Ρωτήσαμε και πριν τον κύριο Σεντόνα, μας είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αναβληθεί για αύριο για να αποφασίσουν μέχρι πότε θα κρατήσουν τα κλειστά οδοφράγματα, το μέτρο αυτό. Και εγώ, κύριε Κυπριανού, θέλω να σας απευθύνω μια ερώτηση, την οποία πραγματικά θέλω να μου απαντήσετε, γιατί δεν κατάλαβα. Ναι, είσαι βέβαια ότι θα απαντήσω. Σίγουρα θα απαντήσετε, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τι έκανε λάθος η κυβέρνηση από τη στιγμή που λέει ότι έχει κλείσει τα οδοφράγματα, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να στελεχώσει για να μπορέσει να ελέγξει την κατάσταση σε σχέση με τους διερχόμενους, σε σχέση με τον κορονοϊό. Και έχει πάρει μια πολιτική απόφαση που έχει δικαίωμα να παίρνει την απόφαση αυτή. Ξέρετε, μας απαντούν ότι είναι κυρίαρχο δικαίωμα της κυβέρνησης να αποφασίσει. Ποιος το αμφισβήτησε? Ή ότι είναι κυρίαρχο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να λαμβάνει αποφάσεις που την αφορούν? Ποιος το αμφισβήτησε? Εγώ ξεκίνησα την παρέμβαση μου στο Εθνικό Συμβούλιο λέγοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι όχι απλά και μόνο έχετε δικαίωμα, έχετε υποχρέωση να πάρετε μέτρα τα οποία να θωρακίζουν την υγεία των πολιτών. Ελπίζω μόνο να μην είναι όπως τη θωράκιση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτό το λέω τώρα βέβαια. Διότι εκεί αποδείχτηκε ότι ήταν διάτρητη η θωράκιση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν πείθουμε απλά ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο οδοφράγματα. Ναι. Και την ίδια στιγμή λέω ότι θα έπρεπε να σκεφτεί ο πρόεδρος αλλά και η κυβέρνηση γενικότερα ποιες θα ήταν οι συνέπειες που θα προκαλούνταν με τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Και θα επαναλάβω, δεν ξέρω, είσαστε τηλεοπτικός σταθμός. Mm-hmm. Δεν φτάνουν κοντά σας μηνύματα ότι οι έλεγχοι που θα έπρεπε να γίνονται είτε στα αεροδρόμια, είτε στα λιμάνια, είτε οπουδήποτε αλλού, στα άλλα τρία οδοφράγματα δεν είναι ικανοποιητικοί? Τουλάχιστον κοντά μας φτάνουν πολλά τέτοια μηνύματα. Παρουσιάσαμε και εμείς ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων για λυπής μέτρα στα αεροδρόμια. Εντάξει, λέγοντας το αυτό λοιπόν, λέω ότι προκαλούνται πολλά ερωτηματικά γιατί ελήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Αφορά μόνο τα 4 από τα 7 οδοφράγματα και μας λένε δεν είχαμε προσωπικό να τα στελεχώσουμε. Αστυνομικούς μας είπα στο Εθνικό Συμβούλιο, παρεμπιπτόντως έφυγαν χτες 20 αστυνομικοί για να πάνε στον Εύρο, την ώρα που μας είπαν ότι δεν είχαμε αστυνομικούς για να στελεχώσουμε. Μόνο σε αστυνομικούς αναφέρθηκαν, γιατί κύριε Κυπριανού, γνωρίζετε ότι υπάρχει υποστελέχωση στα νοσοκομεία και εσείς το λέτε πολύ συχνά. Ναι, θα έρθω και σε αυτό και σε παραϊατρικό προσωπικό. Και μας είπαν ότι ζητήσαμε από 126 νοσοκόμους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα να ενδιαφερθούν για ένα μήνα εργοδότησης
Και από εκείνους μόνο ένας ενδιαφέρθηκε. Καλά, η ερώτηση μου η απλή είναι, είχαν την εντύπωση ότι κάποιος ο οποίος εργάζεται σε μια μόνιμη εργασία στον ιδιωτικό τομέα, όσον κακή και να είναι η όρη εργοδότησης, θα έφευγε να πάει έναν μήνα στο δημόσιο και μετά να μπει στην ανεργία. Γιατί δεν έψαξαν από τους άνεργους, γιατί δεν έψαξαν από παρεφερή επαγγέλματα για να στελεχώσουν προσωρινά. Του το προτείνατε αυτό στο Εθνικό Συμβούλιο? Συγγνώμη. Του το προτείνατε? Αυτά είχα πει, ναι, στο... Και τι απάντηση πήρατε? Ότι έψαξαν και δεν βρήκαν, δεν ήθελαν? Αυτή ήταν η απάντηση, ότι δεν βρήκαν. Και τους είπα, καλά, γιατί δεν παίρνετε από το δημόσιο να τους πείτε ότι, κύριε, είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να εργαστείτε υπερορίες και οι υπερορίες σας θα πληρώνονται. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση. Και η ερώτηση η άλλη που προκύπτει είναι, καλά, επιμέτρησαν ποιες θα ήταν οι συνέπειες από το κλείσιμο 4 οδοφραγμάτων? Επιλέχτηκα. Ποια είναι η κατάσταση? Θέλω να υπενθυμίσω ότι μας έλεγαν ότι το κάθε τι κρίνεται από το αποτέλεσμα. Αυτό μας έλεγαν 5 χρόνια που ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας πρόεδρος. Μας έλεγαν ότι το κάθε τι κρίνεται από το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα τώρα? Υπάρχει ένας μεγάλος διχασμός στην ελληνοκυπριακή κοινότητα που θα πρέπει να μας ανησυχεί και πρέπει να βρεθεί τρόπος να τερματιστεί αυτός ο διχασμός ο οποίος υπάρχει στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Και βέβαια ο τρόπος δεν είναι με το να φημωθεί το ΑΚΕΛ όπως υπενύχτηκαν κάτι, σε αυτό θα επανέλθω στη συνέχεια όμως. Το δεύτερο, έχει προκληθεί σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας μας για τις προθέσεις μας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Έχουν αποδυναμωθεί στην τουρκοκυπριακή κοινότητα εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν και θέλουν λύσεις στο Κυπριακό. Και λέμε ότι μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα που είναι στις 26 του Απρίλη, θέλουμε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Κατανοούμε ότι έχουν δεχτεί πλήγμα αυτές οι δυνάμεις. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο με αυτές τις εξελίξεις να κερδίσει τις εκλογές στα κατεχόμενα ο κύριος Τατάρ, ο οποίος είναι υπέρ της λύσης δύο κρατών. Αυτό δεν μας ανησυχεί. Άρα αυτό που έχουμε λέτε... προκαλέσει, για να καταλήξω, ναι, έχουμε προκαλέσει προβλήματα στις σχέσεις μας με τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά τα δεδομένα δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να τα σκεφτεί προηγουμένως, να τα προβλέψει και να τα βάλει στο ισοζύγιο όταν θα αποφάσιζαν για το τι θα έκαμνε? Αυτό είπαμε εμείς. Πολύ απλά πράγματα. Κατά την άποψή μου, πολύ λογικά, και λυπούμε γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, του οποίου ο πρόεδρος κάθε λίγο λέει ότι του κάνουμε επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο, έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία με χαρακτήρισε εθνικά επιζήμιο. Εμένα προσωπικά. Δεν θα μπω στη λογική να τους απαντήσω, μπορώ να τους πω πάρα πολλά. Απλώς θα τους πω ότι ο κάθε ένας από εμάς θα κριθεί από τις ίδιες τις εξελίξεις. Και όσον και να παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν να τα παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή, θέλω να πιστεύω ότι κάποτε ο κόσμος θα καταλάβει ποιες είναι οι εξελίξεις οι οποίες θα καθοριστούν στη βάση των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται. Μάλιστα, πιστεύετε ότι το κλείσιμο των οδοφραγμάτων προκάλεσε τεράστια ζημιά στις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και ευνοεί τις δυνάμεις στα κατεχόμενα που ευνοούν λύση δύο κρατών? Νομίζω το βλέπουμε ότι έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά και έχει δώσει όθηση, ανάπτυξη και στις δύο πλευρές του σειρματοπλέγματος, στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θέλουν τη διχοτόμηση. Είναι προφανές αυτό. Ναι. Βλέπουμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Κατά ανάλογον τρόπο έχουν εξελιχθεί και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Έχουν ενισχυθεί εκείνοι οι οποίοι θέλουν να κλείσουν μόνιμα και οριστικά τα οδοφράγματα. Εκείνοι που θέλουν να μας πάρουν στη διχοτόμηση. Ένα λεπτάκι, γιατί είχαμε δει Κυπριανού εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τόσο την προηγούμενη εβδομάδα και με το περιστατικό με τον Εθνοφρουρό. Είχαμε δει μέσα στη εβδομάδα ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με πρωτοστάτη το ΕΛΑΜ, οι οποίες ήταν πλήρως ειρηνικές, δεν είχε γίνει κανένα επεισόδιο. Και έχουμε δει και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το Unite Cyprus, μία εκδήλωση διαμαρτυρίας, στην οποία είχαμε πάλι επεισόδια.
Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι τα επεισόδια είναι καταδικαστέα. Ένα λεπτάκι. Θέλω να δείξω άλλο ένα θέμα στο κομμάτι αυτό, όπου και στο Σαββατοκύριακο είχαμε δει στην εκδήλωση αυτή τον Ευρωβουλευτή σας, τον κύριο Νιαζή, να σηκώνει και γροθιά. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες σηκώνουν γροθιά σε αυτή τη διαμαρτυρία. Το πρώτο κομμάτι θέλω να μας σχολιάσετε γιατί γίνονται αυτά τα επεισόδια, παρόντος και του Ευρωβουλευτή σας, και αν εκφράζει τη θέση του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ επίσημα δεν συμμετείχε σε αυτήν την εκδήλωση. Αλλά ο ευρωβουλευτής σας ήταν εκεί. Ένα λεπτό, θα έρθουμε και σε εκείνο. Ναι. Το θέμα είναι τι κάνει το ΑΚΕΛ. Και το ΑΚΕΛ δεν συμμετείχε σε αυτήν την εκδήλωση. Αν συμμετείχε το ΑΚΕΛ, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Καταδικαστέα τα επεισόδια. Με τα επεισόδια δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Και θέλω να είμαι πολύ έντονος και απόλυτος σε αυτό το ζήτημα. Κανένας δεν δικαιούται να προκαλεί επεισόδια. Λέγοντας μάλιστα ότι υποστηρίζει τη δημοκρατία, υποστηρίζει την Κύπρο. Με τα επεισόδια δεν εξυπηρετείται ούτε η δημοκρατία, ούτε η κυπριακή δημοκρατία. Και θέλω να είμαι απόλυτος σε αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα ο Νιαζή Κιζίλ γύρω έκρυψωσε τη γροθιά του. Καλά, ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημμα να υψώσει τη γροθιά του. Ο Νιαζή Κιζίλ γύρω είναι Τουρκοκύπριο. Δεν το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Βρέθηκε εκεί με δική του πρωτοβουλία. Ναι, όμως, δεν νομίζω ότι συμμετείχε σε επεισόδια. Δεν νομίζω ότι στήριξε ένα επεισόδιο ο Νιαζίου Κιζίλ Γιουρέκ. Νιώθει έντονα γιατί θεωρεί ότι η πατρίδα μας θα μοιραστεί. Και δεν θα ήθελε να βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη. Πέραν τούτου, η ειρηνική εκδήλωση όπως την έχετε χαρακτηρίσει, είχε συγκεκριμένα συνθήματα. Εξαρτάται τι εννοείται με ειρηνική εκδήλωση. Να διευκρινίσω. Ναι. Η ειρηνική εκδήλωση δεν είχε αμαυρωθεί με οποιοδήποτε επεισόδια. Καλά. Σε σχέση με τραυματισμό ανθρώπων, ναι, οι οποίοι, ναι, ήταν εκεί αλλά για να υπερασπίσουν. Τα συνθήματα τα οποία εκφωνούνταν και τα οποία συνιστούν προσβολή, κατά την άποψή μου, για τον άνθρωπο, για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, εγώ τα θεωρώ χειρότερα από τα επεισόδια. Και να πω και το εξής: το να απαιτεί κάποιον να κλείσουν μόνιμα τα οδοφράγματα. Πού οδηγά? Οδηγά στα δύο ξεχωριστά κράτη, στη διχοτόμηση. Ναι, κύριε Κυπριανό, και αυτό είναι για άλλο, μένα είναι καταστροφικό, είναι επικίνδυνο. Ο καθένας να φωνάζει τα συνθήματά του και άλλο να τραυματίζονται άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι ήταν εκεί για άλλο λόγο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ λέω ότι και τα δύο είναι καταδικαστέα. Και εκείνος ο οποίος προκαλεί επεισόδια είναι καταδικαστέων αυτών των οποίων πράττει. Και εκείνος ο οποίος με την όλη του συμπεριφορά θέλει να οδηγήσει στη διχοτόμηση. Είναι κατά την άποψή μου πάρα πολύ καταδικαστέως. Το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιον είναι? Ότι αυτά τα εκφωνούν και τα πράττουν κάτω από τον μανδύα του πατριώτη. Θα οδηγήσουν στο ξεπούλημα ενός μεγάλου μέρους της πατρίδας μας και λένε ότι είναι περισσότερο πατριώτες από κάποιους άλλους. Δεν είναι πατριωτισμός το να ξεπουλάς την πατρίδα σου. Έτσι την ξεπούλησαν και το 1974. Κάποιοι πρόγονοι αυτών που είχαν τις ίδιες αντιλήψεις. Γι' αυτό για μένα αυτοί δεν είναι πατριώτες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Απλώς θα πω ότι δεν εξυπηρετούν τα καλόνομενα συμφέροντα της Κύπρου. Και στην ουσία θα πρέπει να δούμε ποιοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Όχι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να υπάρξει λύση και να φύγει η Τουρκία από την Κύπρο, αλλά τα συμφέροντα της εξυπηρετούν εκείνοι που θέλουν τη διχοτόμηση. Και θέλουν να την αφήσουν μόνιμα δίπλα μας. Πάντως, κύριε Κυπριανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σας κατηγορείται, ξεχνάτε ποιος είναι αυτός που εμποδίζει την ελευθερία διακίνησης στη χώρα μας και ότι προσπαθείτε να υπονομεύσετε την αξιοπιστία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είπα και στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, θα το επαναλάβω και τώρα, και είναι αυτό που είχα πει ότι θα το σχολίαζα μετά. Η παράκληση μου προς την κυβέρνηση γενικότερα, όχι μόνο προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι να απαντούν σε αυτά τα οποία λέμε. Όχι να φτιάχνουν ερωτήματα και να απαντούν σε εκείνα. Καλά, αν είπε το ΑΚΕΛ ότι δεν είναι η Τουρκία που παρεμπαδίζει την ελεύθερη διακίνηση στην Κύπρο. Όταν είχε εκδοθεί η ανακοίνωση της UNFICIP την πρώτη μέρα, ο πρώτος που αντέδρασε σε αυτήν την ανακοίνωση ήμουν εγώ. Λέγοντας ότι η αναφορά ότι έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση στο νησί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση όπως θα έπρεπε πραγματικά να ήταν. Άρα θεωρεί ότι ατυχή στην παρέμβαση της UNFICIP. Θεωρώ αυτήν την αναφορά της λαθασμένη. Είναι αλλά από εκεί και πέρα. Με ανησυχεί το γεγονός ότι η UNFICIP ένιωσε την ανάγκη
να τοποθετηθεί επικρίνοντας την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με ενοχλεί για το γεγονός ότι είμαστε σε αντιπαράθεση με τα Ηνωμένα Έθνη, διότι η ανακοίνωση της UNFICIP είναι ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι δεν είχαν συνεννοηθεί με τα Ηνωμένα Έθνη για να εκδοθεί η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ναι, είναι η Τουρκία που παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση στο νησί. Το ερώτημα, το κρίσιμο, το οποίο έχουμε υποβάλει πολλές φορές και το υποβάλλω και τώρα, είναι εμείς ενεργούμε με τρόπο που να τη δυσκολεύουμε ή ενεργούμε με τρόπο που να τη διευκολύνουμε. Η κυβέρνηση με τις αποφάσεις που επήρε την διευκολύνει σε αφάνταστα μεγάλο βαθμό. Αυτό λέμε εμείς. Και αν δεν το συνειδητοποιήσουν το νωρίτερο δυνατόν, τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγαλύτερα στην εξέλιξή τους. Θα πάμε στην οριστική διχοτόμηση και θα λένε, μα αφού βλέπετε η Τουρκία τι κάνει, η Τουρκία κάνει εκείνα τα οποία κάνει. Εμείς τι κάνουμε, τι διευκολύνουμε ή τι δυσκολεύουμε. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και όχι να μας βάλουν ανύπαρκτα ρητορικά ερωτήματα για το έναν ή για το άλλο. Αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τώρα, κύριε Κυπριανού, εσείς ποιο θεωρείτε ότι ήταν το πολιτικό κίνητρο της κυβέρνησης Αναστασιάδη στο να κλείσει τα τέσσερα δοκτάγματα? Δεν ξέρω. Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση μας έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής για το πώς αποφασίζει. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Διότι ακούμε τώρα ότι αν δεν αντιδρούσε έναν πολιτικό κόμμα, δεν θα γίνονταν επεισόδια στα δοφράγματα. Αν ο άντρος ο Κυπριανού δεν μιλούσε, το αντιπαραβάλλω τώρα για να δείξω πώς λειτουργά το δικό τους το μυαλό και πώς προσπαθούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται με έναν τρόπο απλό. Αν δεν ήταν ο άντρος ο Κυπριανού να κάνει τις δηλώσεις που έκανε, ο κύριος Γκουτέρες δεν θα έγραφε την έκθεση που έγραψε το Σεπτέμβριο του 2017. Και τους είπα πολλές φορές, ο άντρος του Κυπριανού δεν ήταν στις διαπραγματεύσεις. Ήμουν πολύ μακριά από τις διαπραγματεύσεις στο Κράνς Μοντάνα. Ο άντρος του Κυπριανού δεν είχε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κράνς Μοντάνα. Ο κύριος Γκουτέρες ήταν παρόν στις διαπραγματεύσεις, ήταν παρόν στο δείπνο. Έξεραν από πρώτο χέρι τι είχε συμβεί. Δεν με χρειαζόταν εμέναν για να καταγράψει τι κατά την άποψη του συνέβηκε σε εκείνον το περιβόητο δείπνο. Και εκείνα που γράφει ο κύριος Γκουτέρες είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που λέει ο κύριος Αναστασιάδης και εκείνα ουδέποτε τα αφισβήτησε ο κύριος Αναστασιάδης. Την κρίσιμη ώρα που έπρεπε να του πει κύριε Γκουτέρες αυτά που γράφεις δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά από ό,τι τα λέεις. Έκλεισε το στόμα του. Μετατράπηκε εκείνη η έκθεση σε επίσημο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα και μας κάνει μαθήματα εμάς εδώ στην Κύπρο ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Καλά, γιατί δεν το είπε στο Γενικό Γραμματέα, το ΙΕ. Ναι, όμως τώρα αυτό τι σχέση έχει με το πολιτικό, με το κίνητρο που βλέπετε εσείς πίσω από την πράξη? Δεν μίλησα για κίνητρο, όχι. Ναι, να μας πείτε όμως τι πιστεύετε. Απάντησα στην επιχειρηματολογία του. Ότι να μας πούν ποιος παρεμποδίζει την διακίνηση, την ελεύθερη διακίνηση στην Κύπρο. Και στο επιχείρημα ότι αν δεν αντιδρούσε το ΑΚΕΛ στην απόφαση της κυβέρνησης, τότε δεν θα είχαμε επεισόδια. Θα σας φέρω ακόμα ένα παράδειγμα. Παρόμοιας λογικής. Μόνο εμείς εδώ στην Κύπρο μιλούμε για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά, είπε ο κύριος Αναστασιάδης. Μόνο εμείς εδώ στην Κύπρο μιλούμε για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Τοποθετήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γινήκαμε πρώτο θέμα σε εφημερίδες παγκόσμιας κυκλοφορίας, πρώτο θέμα σε τηλεοπτικά δίκτυα. Και κατά την άποψη της κυβέρνησης, μόνο εδώ στην Κύπρο το συζητούμε αυτό το θέμα και μόνο το κακό το αντιπολιτευτικό ΑΚΕΛ εγείρει αυτά τα ζητήματα. Είναι η ίδια η λογική σε όλες τις περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι είναι η Τουρκία που παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι οι αποφάσεις που επήραμε ενισχύουν εκείνες τις δυνάμεις στην τουρκική πλευρά που θέλουν την οριστική διχοτόμηση. Ενισχύουν τον Ερντογάν. Αυτό λέμε. Πολύ απλά τα πράγματα. Ωραία. Θεωρείτε ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, του κ. Μητσοτάκη, να κλείσει τα σύνορα, ήταν σωστή? Είναι μια απόφαση η οποία ελήφθηκε
για να στηρίξει την κυριαρχία της ελληνικής δημοκρατίας και να αντισταθεί σε μεθοδεύσεις από την πλευρά της Τουρκίας για να στείλει πάρα πολλούς πρόσφυγες στην Ελλάδα. Τι σχέση έχει αυτόν με αυτά τα οποία συζητούμε εδώ στην Κύπρο? Όχι, δεν συσχετίζονται, γιατί εμείς δεν έχουμε κλείσει κανένα σύνορο. Απλώς θέλω να μου σχολιάσετε το μεταναστευτικό σε σχέση με την απόφαση για το μεταναστευτικό. Η ελληνική κυβέρνηση, ναι, και τη στάση της Τουρκίας. Η στάση της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Είναι όχι απλά και μόνο απαράδεκτος, είναι επικίνδυνος. Έχει εξελιχθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και αυτό θα πρέπει να το δουν εκείνοι οι οποίοι τον στήριξαν σε κάποιες φάσεις. Εμείς δεν στήριξαμε ποτέ τον κύριο Ερντογάν. Εμείς είμαστε πάντοτε απέναντι από τον κύριο Ερντογάν. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να παλέψουμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα λυθεί το Κυπριακό με τρόπο που θα μας απαλλάσσει από την κατοχή και από τη δυνατότητα της Τουρκίας να επεμβαίνει στα εσωτερικά μας. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση όλα αυτά τα χρόνια. Και ότι με άλυτον το Κυπριακό θα επικρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από την Κύπρο η απειλή του κύριου Ερντογάν. Και όταν θα φύγει από εκεί ο κύριος Ερντογάν, η απειλή του όποιου επόμενου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει τις ευθύνες της. Έχει πάρει αποφάσεις τέτοιες. Πρώτα και κύρια, συμμετέχει σε πολέμους. Συμμετείχε και εξακολουθεί να συμμετέχει. Οι οποίοι προκαλούν τεράστια προβλήματα σε χώρες, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται κόσμο να φεύγει από τη χώρα του και να αναζητά έναν καλύτερο μέλλον αλλού. Το δεύτερο, υπάρχει τόση ανισότητα στον πλανήτη μας σήμερα που ο κόσμος δικαιολογημένα αναζητεί έναν καλύτερο μέλλον. Ξεχνούμε ότι εμείς αυτό το κάναμε τις δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία και ιδιαίτερα μετά το 1974, την τουρκική εισβολή και την κατοχή. Αναζητήσαμε καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Κατά αναλογία και άλλοι πράττουν το ίδιο πράγμα σήμερα. Οι πολιτικές οι οποίες επήρεν πέραν τούτων η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δική μας τη συμμετοχή, της κυβέρνησης του Αναστασιάδη και του συναγερμού, τι λένε? Λένε ότι οι χώρες του Νότου είναι εκείνες που δέχονται όλες τις επιπτώσεις. Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα. Και αντί να μας στηρίξουν, αντί να δοθεί η δυνατότητα ο κάθε ένας ο οποίος φτάνει σε μια χώρα, παραδείγματος χάρη, αυτοί που φτάνουν ως πρόσφυγες στην Κύπρο, γιατί να δικαιούνται να αιτηθούν άσυλο μόνο στην Κύπρο? Η οικογένειά τους είναι στη Γερμανία, είναι στην Ολλανδία, στη Σουηδία. Γιατί να μην δικαιούνται να αιτηθούν άσυλου και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και οπουδήποτε αλλού ζητούν? Πρέπει να μείνουν εδώ στην Κύπρο, να εξεταστεί και να ολοκληρωθεί η αίτησή τους. Και μόνο αν του δοθεί πολιτικό άσυλο, τότε να επιλέξει σε ποια χώρα θέλει να πάει. Δηλαδή, το χτύπημα είναι μεγάλο για μας στις χώρες του Νότου. Το άλλο στοιχείο που μας αφορά εμάς εδώ στην Κύπρο. Ναι. Πήραμε 100 εκατομμύρια. Θέλουμε να ξέρουμε πώς δαπανήθηκαν αυτά τα 100 εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μετανάστευσης. Γράφτηκαν το Σαββατοκυριακό, ρωτήσαμε, δεν πήραμε καμιά απάντηση, ότι από αυτά τα κοντήλια στηρίχτηκαν τηλεοπτικές εκπομπές συγκεκριμένου ραδιοσταθμού. Εγώ δεν παίρνω θέση, δεν ξέρω. Αλλά γράφτηκε και παρουσιάστηκαν στοιχεία τα οποία λένε αυτό το πράγμα. Έτσι έχουν τα πράγματα? Πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ελπίζω και εύχομαι να απαντήσουν, να μην σιωπήσουν. Το άλλο, γιατί επανήλθαμε στις διαδικασίες του παρελθόντος όπου χρειάζονται 3 με 5 χρόνια να εξεταστεί μια αίτηση ασύλου? Όταν ήταν ο Ανδρέας Χρήστου Υπουργός Εσωτερικών, όταν ήταν ο Νεοκλής Σιλικιώτης, ελήφθηκαν τέτοια μέτρα τα οποία εξασφάλιζαν ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο οι αιτήσεις εξετάζονταν. Καταφέραν τότε από 19.000 αιτήσεις που υπήρχαν, εκκρεμούσες, να μειωθεί ο αριθμός κάτω από 1.000. Γιατί να έχουμε ξαναπάει πίσω στις 19.000? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και αντί να δούμε και τις δικές μας ευθύνες για την κατάσταση που διαμορφώνεται, τα φορτώνουμε μόνο σε άλλους. Και η παράκλησή μου, που την είπα πολλές φορές, τους είπα και στο Εθνικό Συμβούλιο, τους προκαλώ και τώρα, να απαντούν σε αυτά που λέμε. Όχι να χτίζουν ανύπαρκτα ερωτήματα, ανύπαρκτα διλήμματα, να απαντούσε εκείνα για να εκφοβίζουν τον κόσμο. Να απαντούσε αυτά που λέει το ΑΚΕΛ.
όχι σε εκείνα τα οποία θέλουν οι ίδιοι να θεωρούν ότι είναι τα ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο. Γιατί πιστεύετε ότι αποφεύγουν να απαντήσουν στα ερωτήματα? Διότι δεν έχουν απαντήσεις απλούστατα. Πώς θα απαντήσουν? Ή οι απαντήσεις που δίνουν δεν είναι αρκετά. Δεν έχουν απαντήσεις. Δεν μπορούν να τεκμηριώσουν αυτά τα οποία λένε. Μάλιστα. Όταν είχαν καθιερωθεί διαδικασίες, οι οποίες οδηγούσαν σε εξέταση μιας υπόθεσης σε λιγότερο από ένα χρόνο, και τώρα χρειάζονται από 3 μέχρι 5 χρόνια, πώς θα το δικαιολογήσουν? Τι θα πούν? Οπότε τι θα πούν? Το κακό είναι το ΑΚΕΛ, μόνο αντιπολίτευση ξέρει να κάνει. Το μόνο που το ενδιαφέρει είναι πώς θα υποσκάψει τον Αναστασιάδη για να φύγει από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Κάτι το πιο δηλώσατε, ότι εύκολα ήταν επιχειρήματα. Σας. Μα ο κύριος Αναστασιάδης θα φύγει ούτως άλλως. Δεν δικαιούται να είναι ξανά υποψήφιος. Ναι, σαφώς. Οπότε. Και κάτι τελευταίο, να ανοίξουν τα φράγματα, κύριε Κυπριάνο. Η δική μας θέση ήταν από την αρχή ότι δεν έπρεπε να κλείσουν και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να γίνονται αποτελεσματικοί ελέγχοι, όχι μόνο στα 4 οδοφράγματα, και στα υπόλοιπα, και στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Διότι επαναλαμβάνω ότι εμείς παίρνουμε πάρα πολλές καταγγελίες ότι τέτοια δεν γίνονται, και χαίρομαι γιατί είπετε ότι και εσείς παρουσιάσετε ρεπορτάζ από καταγγελίες που έφτασαν κοντά σας ότι δεν γίνονται αποτελεσματικοί ελέγχοι. Θα απαντήσουμε το θέμα αυτό, γιατί το επόμενο στούδιο αφορά το θέμα αυτό. Θα δούμε τι γίνεται και στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυπριανού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχετε.